Ραντεβού στο δεύτερο γύρο των περιφερειακών εκλογών δίνουν Σταύρο Αρναουτάκη και Σεραφείμ Τσόκα μετά την ολοκλήρωση μια βραδιάς αποτελεσμάτων που έκριβε και εκπλήξεις. Έχοντα καταμετρηθεί τα 1.275 από τα 1.291 εκλογικά τμήματα του νησιού, η παράταξη Αρναουτάκη Κρήτη Πρώτη Δύναμη συγκεντρώνει ποσοστό 41%. Ο κ. Τσόκα και η παράταξη Κρήτη Μπορούμε 26,2. Η ριζοσπαστική συνεργασία Κρήτη του Μιχάλη Κριτσοτάκη στο 18,7%, 5,7% για τη λαϊκή συσπήρωση Κρήτη και το στέλιο Ορφανό, 3,3% το ποσοστό τη Ελληνική Αυγή, 2,7% για τον Αντώνιο Νιψητάκη και την παράταξη Μια Κρήτη Περιβάλλον Άνθρωπο και 2,4% για την παράταξη του Γιάννη Κυριακάκη Ανυπόταχτη Κρήτη. Ο Σταύρο Αρναουτάκη, λίγο μετά το ξεκαθάρισμα του τοπίου, ευχαρίστησε για το υψηλό, όπω είπε, ποσοστό, ενώ εμφανίστηκε βέβαιο για την νίκη τη παράταξη. Συνεχίζουμε την ερχόμενη εβδομάδα για να κερδίσουμε τι εκλογέ τη 25 του Μάη. Υπηρετώντα την ενότητα, το συγκριτισμό, την ισόρροπη ανάπτυξη και όλοι μαζί μπορούμε να προχωρήσουμε για την επόμενη πενταετία να συνεχίσουμε το έργο που ξεκινήσαμε. Η κριτική μίλησαν δυνατά και ξεκάθαρα ήταν από τις πρώτες λέξεις του Σεραφείμ Τσόκα, ο οποίος τόνισε πως οι πολίτες έδωσαν εντολή για αλλαγή σελίδα. Ζητάμε λοιπόν ανεξάρτητα το τι ψήφισε ο καθένα την πρώτη Κυριακή να μας εμπιστευτεί την επόμενη εβδομάδα και να έρθει μαζί μας να γυρίσουμε σελίδα, να φύγει το φθαρμένο και το χθεσινό και να έρθει το νέο και το σημερινό. Αυτή είναι η αποστολή της, την οποία μας αναθέτει ο κριτικός λαός. Την ίδια ώρα έντονο είναι ο προβληματισμό στο τοπικό ΣΥΡΙΖΑ για την τρίτη θέση που κατέλαβε ο Μιχάλη Κριστοτάκη, με ποσοστό που δεν συνάδει με την πρίκα του 32% από τι βουλευτικέ εκλογέ. Περιμέναμε καλύτερα αποτελέσματα. Θα πω ότι ορισμένα πράγματα που μπορεί να έφτιαξαν θα τα αναλύσουμε, θα τα βρούμε και θα διδαχτούμε από αυτά, γιατί έχουμε αγώνα από αύριο το πρωί. Ικανοποιημένο εμφανίστηκε ο Στέλιο Ορφανό, επισημένοντα ότι η λαϊκή συσπήρωση πέτυχε να ανεβάσει τα ποσοστά που πήρε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδο το 2012. Η αύξηση του ποσοστού τη λαϊκή συσπήρωση στην Κρήτη σε σχέση με τα ποσοστά του ΚΚΕ το 2012 είναι ένα μικρό θετικό βήμα δεν είναι αντίστοιχο ούτε με την οξύτητα των προβλημάτων που προκάλεσε στο λαό η αντιλαϊκή πολιτική Ευρωπαϊκή Ένωση και κυβέρνηση και η εφαρμογή τη αποδήμου και περιφέρεια, ούτε με την ανάγκη ξεσηκωμού για τα προβλήματα που έρχονται μετά τι εκλογέ.